Κόντρα σε όσα έχουν ιστορικά καταγραφεί για τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, φωτεινές εξαιρέσεις, παραδείγματα αυτοθυσίας που έρχονται στο φως, αποδεικνύουν ότι δεν έκλεισαν όλοι οι Θεσσαλονικοί στα μάτια κατά τη διάρκεια του αφανισμού της εβραϊκής κοινότητας της πόλης το 1943. Έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λεόν Σαλτιέλ, φέρνει στο φως τη λαμπρή ιστορία του Άγγελου Κουτσουμάρη, τότε Προέδρου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο Κουτσουμάρης έστησε με τη βοήθεια δικαστικών υπαλλήλων και απλών Θεσσαλονικαίων δίκτυο υιοθεσιών 400 Εβραιόπουλων, ώστε να διασωθούν και να μην μεταφερθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γύρω στο 15 Μαρτίου του 1943, διάφοροι, πιστεύω, Εβραίοι με διασυνδέσεις στην πόλη, επικοινώνησα με διάφορους δικηγόρους και δικαστικούς και έτσι στήθηκε ένα δίκτυο υιοθεσιών υπό το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το τότε πρόεδρο τον Άγγελο Κουτσουμάρη. Και αυτό το δίκτυο ήταν διάφοροι δικηγόροι, δικαστικοί, γραμματείς και φυσικά και οικογένειες συμβαλόμενες, δηλαδή και οι εβραϊκές και οι χριστιανικές. Και έτσι γύρω στα 400 παιδιά υιοθετήθηκαν μέσα σε 15 μέρες. Η άγνωστη αυτή σελίδα της ιστορίας της Θεσσαλονίκης στη γερμανική κατοχή ήρθε στο φως χάρη στον αείμνηστο δικηγόρο Τζον Θωμά, ο οποίος κατέγραψε την ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα τη γενναία πράξη του Κουτσουμάρη. Στο βιβλίο αναφέρει χαρακτηριστικά. Ευτυχώς το πρωτοδικείο μας διεύθυνε τότε ο ακέραιος και θαραλέος δικαστής, πρόεδρος πρωτοδικών Άγγελος Κουτσουμάρης. Συντελέστησαν εντός 15ημέρου περί τα 400 υιοθεσίας, δια των οποίων τα υιοθετούμενα αποκτούσαν την ελληνική ηθαγένεια και εξηρούντο των διωγμών. 300 παιδιά, 400 υιοθεσίες σημαίνει ότι 400 οικογένειες υιοθέτησαν από κάποιο παιδί. Που σημαίνει ότι ήταν Εβραίος γνωστός στην κοινωνία της πόλης και ότι υπήρχε διάθεση με κίνδυνο τη ζωή τους τα κάνουν όλα αυτά για να σώσουν αυτά τα παιδιά. Και κινδύνευαν επίσης και οι δικηγόροι που συνέπραξαν, οι δικαστές που συμμετείχαν και κυρίως ο προϊστάμενος του πρωτοδικείου. Ήταν μια ηρωική μορφή και θα έλεγα ότι δημιουργεί ιστορία. Δείχνει δηλαδή ότι δεν ήταν αδιάφοροι ούτε αμέτωχη η κοινωνία της πόλης. Το σχέδιο δεν άργησε να φτάσει στα αυτιά των Γερμανών. Ο Θωμάς γράφει: «Υπήρχαν και οι καλοθελητές και τα σωμαδικά σε αυτά σωστικάς υιοθεσίας πληροφορήθη η γερμανική στρατιωτική διοίκησης, η οποία απέστειλε επίκουσαν διαταγή στον αείμνηστο προϊστάμενον του πρωτοδικείου, επιτασσόμενον όπως σταματήσει τα υιοθεσίας». Με παράμιλο θάρρος, ο Κουτσουμάρης εμφανίστηκε ενώπιον του γερμανού αξιωματικού Μέρτεν και ανέλαβε την πλήρη ευθύνη. Ο δικαστικός, ο κ. Κουτσουμάρης, στάθηκε στο ύψος του, αφού αυτό που έκανε, αυτό του απαγόρευε η ηθική του συνείδηση και όχι δεν έκανε κάτι παράνομο ή ανήθικο, και έτσι στάθηκε στο ύψος του. Και η αφήγηση λέει ότι οι Γερμανοί συγκινήθηκαν από αυτό και στο τέλος δεν του έκαναν κάποιες κυρώσεις. Και τον άφησαν να φύγει από το γραφείο του, μάλιστα τον συνόδευσαν μέχρι και στην έξοδο του κτηρίου. Η προσπάθεια του δικτύου υιοθεσιών επιβεβαιώνεται και από τις εφημερίδες της εποχής. Είναι Ευρώπη, διαρωτάται. Υπάρχουν λοιπόν Έλληνες πρόθυμοι να υιοθετήσουν επανταμοιβή Ευρεοπαίδας? Αυτό θα ήταν απίστευτον, εάν δεν υπήρχαν περί τούτου ασφαλείς και έγκυρες βεβαιώσεις. Το σχέδιο τελικά ακυρώθηκε και τα 400 Εβραιόπουλα μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τους γονείς τους. Υπάρχουν πάντα φωτεινά παραδείγματα που με αυτοθυσία κόσμος προσπάθησε να σώσει Εβραίους. Να μην ξεχνάμε ότι τα γεγονότα τότε ήταν πολύ δύσκολα για οποιονδήποτε να βοηθήσει έναν Εβραίο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το φωτεινό παράδειγμα του να σώσουν 400 παιδάκια είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και πρέπει να είναι γνωστό. Παρά το γεγονός ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 100 άνθρωποι, η προσπάθεια δεν έγινε Εβραίως γνωστή. Ο χαρακτήρας του δικαστή, το γεγονός ότι δεν είχε παιδιά αλλά και η ιστορική συγκυρία συνετέλεσαν ώστε η ιστορία αυτή να μείνει μέχρι σήμερα κρυφή.